Φίλες και φίλοι, σήμερα η εκπομπή μας είναι, έχουμε πολλά και διάφορα. Καταρχήν να καλωσορίσω τον καλεσμένο μας, είναι ένας άνθρωπος τον οποίο σέβομαι πάρα πολύ. Έχουμε περάσει όμορφες στιγμές, πολλά ταξίδια με τον Όφη, χαρές και λύπες. Ο Λευτέρης Πουπάκης, ο παλέμαχος τερματοφύλακας, αλλά πάντα ζωντανό στοιχείο του ποδοσφαίρου, γιατί ακόμη και σήμερα στα 73 του χρόνια είναι και προπονητής και δουλεύει με τα μικρά παιδιά και πραγματικά τον χαίρομαι για την ενέργειά του. Κύριε Λευτέρη, καλώς ήρθες. Καλησπέρα κύριε Κολτσιάκη, καλησπέρα στην τηλεθέατρια σας. Καλώς σε βρήκαμε, χαίρομαι που είσαι εδώ, γιατί θα κάνουμε μια συζήτηση έτσι για τον Όφη που ξέρω πόσο αγαπάς την ομάδα. Ήσουν και από αυτούς που βάλανε πλάτη στα δύσκολα χρόνια, όπως μου έλεγες και πριν, στην Τρίτη Εθνική. Δύσκολες στιγμές για να επανέλθει η ομάδα σήμερα εκεί που βρίσκεται και να διαγράφει ένα καλύτερο μέλλον. Δύσκολα χρόνια, έτσι. Ακριβώς, όπως το είπες, ήταν δύσκολα χρόνια και νομίζω ότι το καθήκον μας, ναι, μας επιτάσσει τότε την εποχή εκείνη να βάλουμε πλάτη όλοι μας και εσύ και πολλοί άλλοι για να επανέλθει η ομάδα στην κατηγορία που θέλει ο κόσμος και που όλοι μας εμείς θέλουμε να τη βλέπουμε, να καμαρώνουμε και να έχει πρόοδο και να εκπροσωπεί όλο το νησί μας. Χαίρεσε αυτό που υπάρχει σήμερα, η εξέλιξη αυτή. Υπάρχει σήμερα μια κατάσταση που νομίζω ότι είναι... Αυτό, ας πούμε, οι άνθρωποι όλοι οραματίζονταν. Να υπάρχει μια υγεία και μια σταθερότητα διοικητική και οικονομική και αγωνιστική. Ναι, νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε τα πράγματα αντικειμενικά και πραγματικά οι άνθρωποι που ασχολήθηκαν και έβαλαν μια καινούρια, θα έλεγα, αρχή και ένα πλάνο μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα από πέρυσι μέχρι φέτος έδωσαν στην ομάδα μια σταθερότητα, διεκδίκησε την έξοδο και μια αξιοπρέπεια. Νομίζω ότι είναι θετικό σε όλους αυτούς και τις επιλογές τους, οι οποίοι πράγματι δείχνουν ότι εκτός από την αγάπη ξέρουν και το αντικείμενο και έχουν όλες τις δυνατότητες, όπως το σωματείο, να το πάνε πολύ ψηλότερα, γιατί ευχή είναι όλων των φιλάθλων είναι να βλέπουν τον Όφη σε ευρωπαϊκά επίπεδα που θα μπορέσουν κάποια στιγμή όπως είπα, να εκπροσωπήσει το νησί μας ολόκληρο, αλλά και εμείς όλοι που έχουμε φορέσει τη φανέλα του Όφη, που είναι ιδιαίτερη τιμή για μας, να νιώθουμε υπερήφανοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νίκο τον Κουντουράκη, έναν κορυφαίο γυμναστή. Το παιδί είναι από το Ηράκλειο, αλλά αυτό πρέπει να το επισημάνουμε. Κορυφαίοι Έλληνες προπονητές έχουν ζητήσει συνεργασία μαζί του. Δεν είναι τυχαία η δουλειά όπου πάει. Έτσι δεν είναι, κύριε Λευτέρη? Σίγουρα, συμφωνώ απόλυτα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τρομερές γνώσεις, ναι, αγαπάει αυτό που κάνει, ναι, εξελίσσεται και νομίζω ότι θα έλεγα τυχερή η ομάδα που πάντα βρίσκεται και, ναι, ο προπονητής που τον έχει. Ναι. Νομίζω ότι έχει δώσει δείγματα της δουλειάς του και έχω απόλυτα εμπιστοσύνη στην κρίση του και για τον παίχτη που κάποια στιγμή έχει προτείνει. Εξάλλου αγαπάει τον Όφη, τον έχει πονέσει. Και νομίζω ότι όλα αυτά συνηγορούν ότι έχει κάνει σωστή κρίση και επιλογή για να τον προτείνει. Και είπε, δεν ξέρω τον πρότεινε ο Νίκος, αυτό τώρα που λες τώρα, λέει, ναι, κύριε Λευτέρη, επειδή του πω και κάτι μπορεί να μην ισχύει. Αλλά ο Νίκος μας έκανε έτσι μια σύσταση για τον ποδοσφαιριστή, ένα προφίλ. Τον παίκτη πρέπει να τον είδε ο Γιώργος ο Σαμάρας. Αν είπε καμιά καλή κουβέντα ο Νίκος, μπορεί και να είπε κι αυτός. Αλλά εγώ στέκομαι σε αυτό που είπε, ότι είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής τακτικά και πολύ γρήγορος. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάποια στιγμιότυπα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει και στις πλευρές και παίζει και βγαίνει από πίσω σαν κρυφός επιθετικός με την ταχύτητά του στον κενό χώρο. Νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες που έχει η ομάδα και αυτό είναι σημαντικό, διότι όταν ένας προπονητής ή ένας παίκτης μπορεί να παίξει και σε διαφορετικές θέσεις, είναι μια μεγάλη λύση για τον προπονητή, γιατί οπωσδήποτε το πρωτάθλημα είναι ολόκληρος μαραθώνιος, ναι, και υπάρχουν προβλήματα τα οποία πολλές φορές δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάω Κόφη. Τι σχόλιο μπορούμε να κάνουμε, κύριε Λευτέρη? Ναι, νομίζω ότι... Για σένα καταρχήν, πριν πάμε εκεί, για σένα είναι έτσι αρνητική η εικόνα του Όφη στα play-off? Δηλαδή είναι... Ναι, αν αξιολογήσουμε τα πράγματα πριν την καραντίνα, νομίζω ότι ο Όφη πάτουσε πιο καλά στο γήπεδο. Με τα δύο παιχνίδια, ναι, που έχει δώσει, έχει παρουσιαστεί ότι έχει χάσει το βηματισμό του. Είναι φυσιολογική βέβαια η αποχή αυτή που είχε η ομάδα. Οι παίκτες μέχρι να μπορέσουν να βρουν κάποια στιγμή τον εαυτό τους και γενικά τη συνοχή,
έχει δημιουργήσει αυτά τα αποτελέσματα που έχουν έρθει. Σίγουρα με τον ΠΑΟΚ είναι ένα παιχνίδι, γιατί και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και θα το χτυπήσει το παιχνίδι με όλες τις πλευρές για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Αλλά στο ποδόσφαιρο νομίζω ότι τα αποτελέσματα δεν παίρνονται με δηλώσεις, παίρνονται με προσπάθεια, θέληση, υδρότα. Ναι. Και θα έλεγα αυτά είναι που κάνουν τις διαφορές μέσα στο γήπεδο. Είσαι υπέρ της άποψης που λέγεται ότι ο Όφη πρέπει να χτίσει τώρα μέσα από αυτά τα παιχνίδια και για την επόμενη χρονιά? Ναι, οπωσδήποτε ο Όφη αυτή τη στιγμή, εφόσον θέλει να βλέπει Ευρώπη, πρέπει να αρχίσει να αποκτήσει εμπειρίες μέσα από αυτά τα παιχνίδια και να μπορέσει να εντοπίσει τις αδυναμίες του, οι οποίες κάποια στιγμή είναι, θα έλεγα, από τον προπονητή που πρέπει να αξιολογήσει, για να μπορέσει στο επόμενο πρωτάθλημα να φανεί πιο έτοιμος. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι η καινούργια χρονιά θα έχει προβλήματα. Αυτός που θα οργανωθεί πολύ σωστά και θα μπορέσει να δώσει, να έχει και βάθος, αλλά και να έχει και μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να κυνηγήσει το στόχο της, νομίζω ότι θα πετύχει αυτό που θα στοχεύσει. Να δούμε. Εγώ νομίζω ότι προετοιμάζεται σιγά σιγά η ομάδα για την επόμενη χρονιά. Το δείχνουν αυτό και οι μεταγραφικές κινήσεις. Ποιο έχετε εντοπίσει εσείς ως σημείο που πρέπει να βελτιώσει η ομάδα για του χρόνου και τι πρέπει να κρατήσει από τα θετικά? Αυτό που βλέπω ότι αμυντικά δέχεται πάρα πολύ εύκολα γκολ. Ναι. Παρότι προηγείται στα παιχνίδια, είναι εύκολη η ανατροπή που δέχεται και αυτό είναι ένα σημαντικό, θα έλεγα, στοιχείο που δημιουργεί μια αστάθεια εμπιστοσύνης σε όλη την ομάδα, όχι μόνο στον κόσμο. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Νομίζω ότι η ομάδα που πάντα προηγείται, ειδικά εκτός ή εντός, θα πρέπει να μπορεί να κρατάει το αποτέλεσμα αυτό, και εκεί έγκυται να δώσει βάρος ο προπονητής στο θέμα της αμυντικής λειτουργίας. Νομίζω στα άλλα ποιοτικά παρουσιάζει ότι παίζει ένα ποδόσφαιρο. Προσπαθεί κάποια στιγμή να παίξει επιθετικά, αλλά πολλές φορές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα που λέμε. Και μακάρι να συμβαίνει αυτό. Μακάρι, δηλαδή, να παίρνεις το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί καλό είναι το ποδόσφαιρο, αλλά και χωρίς το αποτέλεσμα νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Αυτό που υπάρχει σήμερα σας ικανοποιεί σαν άνθρωπο του ποδοσφαίρου και σαν άνθρωπο που έτσι έχετε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Όφη, αυτό το οποίο υπάρχει, η άβρα της ομάδας γενικά? Κοιτάξτε, ο Όφη μπήκε σε ένα επίπεδο σταθερότητος. Ναι. Τουλάχιστον αυτό το έδειξε μέχρι αυτή τη στιγμή. Η χρονιά που έρχεται θα είναι πολύ δύσκολη και εγώ μπορώ να πω δύο πράγματα. Εάν Όφη και με τον κόσμο του που μπορεί να επανέλθει, γιατί δεν ξέρουμε αν τελικά περίπτωση της καραντίνας δημιουργήσει, διότι ο Όφη έχει δημιουργήσει μία, θα έλεγα, δυναμική πάνω στον κόσμο του, που δίνει την όθηση στην ομάδα για να διεκδικήσει κάτι ψηλότερο. Ναι. Εάν η καινούργια χρονιά έχει με τον κόσμο κοντά και την οργάνωση που θα πρέπει στις μεταγραφές και όλο τη δόμηση που θα έχει, νομίζω μπορεί να πετύχει. Αν όμως ο κόσμος δεν θα είναι κοντά, θα είναι ένα μειονέκτημα, νομίζω, στην όλη περίπτωση, διότι ο κόσμος διψάει και θέλει διάκριση στην ομάδα. Εξάλλου και του δίνει το κάτι παραπάνω. Ναι, εξάλλου έχει πολλά χρόνια να βγει η Ευρώπη, ναι, και νομίζω ότι αυτό το δικαιούται και πρέπει να το κυνηγήσει πάση θυσία για να μπορέσει να κρατήσει αυτόν τον κόσμο που τόσο και πολύ... Και θα δούμε και τι αποφάσεις θα ληφθούν με τον κορονοϊό. Σίγουρα, πόσος κόσμος θα μπορεί και αν θα μπορεί να παρακολουθεί. Όλα αυτά είναι ρευστά και νομίζω ότι ανεξάρτητα μια καλή ομάδα που οργανώνεται, ναι, πρέπει να περιμένει όλα τα σενάρια, ναι, για να μπορεί να είναι μέσα στο ζητούμενο. Και αν υπολογίσεις την κατάσταση την καινούρια, το οικονομικό θα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για όλες τις ομάδες. Και αυτοί, σίγουρα, που θα αντέξουν θα διεκδικήσουν ακόμα και τις θέσεις οι οποίες οδηγούν στην Ευρώπη. Μέχρι πότε θα εργάζεστε στο ποδόσφαιρο? Και φέτος ακόμη στη μάχη, στα παιδιά, κυρίως στις υποδομές από ό,τι βλέπω είναι, ας πούμε, η αδυναμία σας. Και όχι μόνο, βέβαια. Φέτος τον Ηρόδοτο. Ολοκληρώσατε? Ναι, ναι. Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά είναι και το τέλος, για να είμαστε ειλικρινείς, διότι υπάρχουν θέματα και από πλευράς χρόνου, ναι,
που η φθορά πάντα επισέρχεται, αλλά δεν πάβει να είμαι κοντά σε αυτό που αγαπάω και θέλω να βοηθήσω από όλες τις πλευρές. Το λένε όλοι αυτό πάντως, ότι η ενέργεια που βγάζετε, η αγάπη σας για το ποδόσφαιρο, άλλοι θα μπορούσαν να έχουν αποσυρθεί και να λένε, εντάξει, τι τρέχεις τώρα, τι γυρεύεις. Όμως εσείς εκεί κοντά στα μικρά παιδιά και φέτος στον Ηρώδοτο μια καλή προσπάθεια έγινε νομίζω στην ομάδα. Ναι, νομίζω ότι η ομάδα πέτυχε τους στόχους της, είχε θέση μέσα στην τριάδα. Οι άνθρωποι που είχαν στη διοίκηση προσπάθησαν με όλους τους τρόπους να πετύχουν αυτό που έθεσαν από την αρχή. Από εκεί και πέρα σίγουρα ο Ηρώδοτος είναι μια ομάδα η οποία έχει μια δυναμική και ανάλογα τις συνθήκες μπορεί να βρει το δρόμο για πιο ψηλότερα, αλλά είπαμε ότι σκοπός είναι το να ξεκινήσεις να ανεβείς κατηγορίες, πρέπει να έχεις και συνέχεια. Αυτό. Και βάση. Και βάση. Να υπάρχει βάση, να υπάρχει μια οργάνωση, για να μπορεί να παραμένεις, και τελικά. Να μπορεί να παραμένεις και να έχεις κάποια στιγμή να μην κάνεις ένα βήμα μπρος και δύο πίσω. Αυτό έχει σημασία. Τι μένει από την αγωνία όλη αυτή του Όφη εκείνης της εποχής, τρίτη εθνική, ταξίδια. Μου θυμήσατε πριν μπούμε το μείον 17 με το Φωστήρα, αυτά τα παιχνίδια. Έτσι, ένα σύντομο σχόλιο. Τι μένει στο μυαλό των ανθρώπων εκεί που ήταν εκείνη την εποχή? Κοίτα, αυτό που προέχει είναι εκείνη την εποχή. Εμείς όλοι που είχαμε καλεστεί από την διοίκηση να σηκώσουμε αυτό το βάρος, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Διότι και οι 17 βαθμοί ήταν ένα μεγάλο, θα έλεγα, μεγάλη απόσταση από μια ομάδα η οποία ήταν αξιόλογη και θα έπρεπε να βάλουμε όλες μας τις δυνάμεις και όλοι οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, προπονητές, παίκτες, διοίκηση, κόσμος, πιστέψαμε ότι μπορούμε να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση και αυτή η πίστη και η αγάπη νομίζω ότι ευωδόθηκε στο τέλος. Και για μένα είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση ότι αναλάβαμε σε μια δύσκολη εποχή που όλοι πίστευαν ότι είναι χαμένη η χρονιά. Δεν μας πίστευε κανένας ότι κάποια στιγμή, ορισμένοι μάλιστα πίστευαν ότι θα πέσουμε και από τη... θα πάμε τοπικό. Για μας ήταν μια προσβολή, θα έλεγα, για όλους μας που συμμετέχαμε και νομίζω ότι η αγάπη και η πίστη και του κόσμου αλλά και όλων εμάς είναι που έδωσε την επιτυχία.